Ζήτω η μπλε! Καλά, καλά, θα σε οδηγήσω στον κόσμο το ρομπότ. Θα τρελαθείς. Πάμε, Μαρσέλ, στην πόλη των επιστημών! Ζήτω η μπλε! Είδες, Αμή, υπάρχει μια ατμόσφαιρα στο βήμα. Στο είπα, είναι το κύπελλο του ποδοσφαίρου, είναι το κύπελλο των ρομπότ. Κάθε χρόνο γίνεται και σε διαφορετική χώρα και φέτος έγινε στη Γαλλία, στο Παρίσι, την πόλη των επιστημών. Κοίτα, θα έλεγα πως αυτός είναι ο Φρανς Ντανεμάρκ. Ελάτε η μπλε, ελάτε η μπλε. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ενώνει πάνω από 20 διαφορετικές χώρες με ρομπότ όλων των μεγεθών. Τα πιο γρήγορα έχουν ύψος 7,5 εκατοστών διάμετρο. Πραγματικές βολίδες που δεν διστάζουν να του πάρουν τους αντιπάλους τους για να πάρουν βαθμό. Αυτά έχουν ύψος 4,5 εκατοστά και χωράνε σε μία παλάμη. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα μέσα στα ρομπότ. Από τον υπολογιστή μέχρι την κάμερα που επιτρέπει να βλέπουμε το γήπεδο. Και στην κατηγορία βαρέων βαρών βρίσκονται τα ρομπότ των 40 εκατοστών που μπορεί να ζυγίζουν μέχρι και 50 κιλά. Εδώ είμαστε στα αποδυτήρια. Ένα είδος δηλαδή αποδυτηρίων των ομάδων, καθώς εδώ μεταξύ των αγώνων και μερικές φορές στο ημίχρονο επισκευάζουμε τα ρομπότ και βελτιώνουμε τις επιδόσεις τους για να βαδίζουν καλύτερα. Αυτό είναι από την Καλιφόρνια. Ζαμί, θα μπορούσες να μας εξηγήσεις τι υπάρχει στο εσωτερικό ενός ρομπότ, γιατί όλο αυτό μου φαίνεται πολύ μπερδεμένο. Αρχικά το ρομπότ είναι ένα σκελετός. Μια κατασκευή που συναρμολογείται για ένα ή περισσότερα εξαρτήματα. Για παράδειγμα, αυτό διαθέτει έναν βραχίωνα. Για να λειτουργήσει αυτός ο βραχίωνας, χρειάζονται μύες. Στην περίπτωσή μας, οι μύες είναι οι μηχανές. Οι εντολές των κινήσεων χρειάζονται έναν εγκέφαλο. Αυτό το ρόλο το παίζει ο υπολογιστής και το πρόγραμμα. Οπότε, στην περίπτωση αυτού του ρομπότ, το πρόγραμμα είναι πολύ απλό. Περιστροφή στις 180 μοίρες, χαλαρώνουμε, επανακίνηση. Προφανώς, το ρομπότ δεν μπορεί να διαβάσει όπως εσείς και εγώ, χρησιμοποιεί μια διαφορετική γλώσσα. Τους αριθμούς που μεταφράζονται κατόπιν σε ηλεκτρικά σήματα που φτάνουν στις μηχανές. Βέβαια, αυτός ο τύπος ρομπότ δεν είναι πρόσφατος. Ήδη τη δεκαετία του 70 βρίσκονταν στην αλυσίδα παραγωγής. Έκτοτε τα έχουν βελτιώσει. Σήμερα τα ρομπότ κινούνται, έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή και κάμερα. Κάτι που μας επιτρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Το πιο σημαντικό είναι πως έχουν τη δυνατότητα της λογικής. Αυτό το ρομπότ έχει ένα πρόγραμμα που του δίνει εντολή να πιάνει μόνο του τους πράσινους κυλίνδρους και να μην αγγίζει απολύτως τίποτα. Το βοηθάει πάρα πολύ το πρόγραμμα που του έχουμε βάλει. Ελάτε, στην μπάλα. Προσοχή. Μπράβο, αγόρι μου. Τα πρώτα ρομπότ εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 60. Χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία για το χειρισμό βαρέων αντικειμένων. Τότε όμως στήχιζαν πιο φτηνά από το ανθρώπινο δυναμικό. Από το 1975, με την τελειοποίηση της πληροφορικής, οι επιδόσεις τους βελτιώθηκαν. Μπορούν να ζωγραφίσουν, να κολλήσουν και να κάνουν γενικά πολλά πράγματα. Τα ρομπότ τις έβαλαν στα εργοστάσια. Σήμερα, περισσότερα από 800.000 ρομπότ εργάζονται παγκοσμίως και η πλειονότητα αυτών εργάζεται στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς. Είναι η περίπτωση του ρομπότ που καθαρίζει ολομόναχό του το μετρό. Αυτό ήταν, Ζαμί. Βρήκα την ιδανική ομάδα της Γαλλίας. Κοίτα, 5 ρομπότ των 5 εκατοστών. 4 στο γήπεδο και 1 στο τέρμα. Και στον πάγκο βρίσκονται οι προπονητές. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να επέμβουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα ρομπότ είναι εντελώς αυτόνομα. Πρώτα παίρνουν θέση πάνω στις ρόδες, έτσι, δύο ρόδες. Κάτι που τους επιτρέπει να περιστρέφονται πολύ γρήγορα γύρω από τον εαυτό τους. Έχουν και ένα μικρό σύστημα που τους επιτρέπει να ελέγχουν την μπάλα. Και για να σημαδεύουν τα δίχτυα υπάρχει ένας μικρός μαγνήτης και έλκεται έτσι. Κοίτα, πάσα. Τέρμα!
Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι πως τα ρομπότ αποφασίζουν μόνα τους για τις μετακινήσεις των θέσεων και τη στρατηγική του παιχνιδιού. Πώς γίνεται αυτό? Χάρη στις κάμερες που είναι τοποθετημένες πάνω από το γήπεδο και παρακολουθούν την περιοχή του παιχνιδιού. Κατόπιν οι εικόνες προβάλλονται από τους υπολογιστές που μεταδίδουν εντολές στα ρομπότ και για να τα αναγνωρίσουμε, να τα ξεχωρίσουμε τα μένα από τα δε, τους βάζουμε μικρά καπελάκια με μπάλες του πινκ-πονκ. Κοίτα, αυτός μοιάζει με τον Ζιντάνγκ. Αυτό ήταν. Και αυτός είναι ο Μπαρτές. Λοιπόν, πώς βλέπει ένα ρομπότ? Ας πάρουμε την πιο απλή περίπτωση. Ένας μόνο παίχτης βρίσκεται στο γήπεδο. Τι συμβαίνει στην κάμερα της μπλε ομάδας? Η εικόνα του ρομπότ φτάνει μέχρι τη φωτοευαίσθητη πλακέτα, η οποία αποτελείται από εκατομμύρια μικρούς δέκτες που θα μετατρέψουν τα χρώματα σε ηλεκτρικά σήματα. Και αυτά τα ηλεκτρικά σήματα ποικίλουν σε χρωματική λειτουργία. Κατόπιν, για να διαβάσει ο υπολογιστής τα ηλεκτρικά σήματα, αυτά μεταφράζονται σε αριθμούς. Ένας αριθμός ανά χρώμα. Κατόπιν, ο υπολογιστής είναι προγραμματισμένος να διαβάζει και να αναλύει αυτούς τους αριθμούς. Διαβάζει τον αριθμό, είναι το μπλε χρώμα. Είναι ένας παίχτης. Όταν διαβάζει τον αριθμό 2, είναι το καφέ χρώμα. Είναι ο αριστερός χαφ. Τι συμβαίνει τώρα όταν βάλουμε έναν αντίπαλο κάτω από την κάμερα, αφού τοποθετήθηκε από την κάμερα της μπλε ομάδας, αφού έγινε η μετατροπή σε ηλεκτρικά σήματα, τα χρώματα μεταφράστηκαν σε αριθμούς και ο υπολογιστής τα λέει ξεκάθαρα. Το 5 είναι το κίτρινο και το κίτρινο είναι ο αντίπαλος. Ξέρεις όμως, Ζαμί, μας ενδιαφέρει μόνο το χρώμα των παικτών. Βέβαια, μας ενδιαφέρει και η θέση του στο γήπεδο. Οπότε, για να ξέρουμε τη θέση πριν από κάθε αγώνα, στρώνουμε ένα μιλιμητρέ πανί με τετραγωνάκια των 25 εκατοστών. Στη συνέχεια, μαγνητοσκοπούμε με την κάμερα και το εγκαθιστούμε στη μνήμη του υπολογιστή. Ορίστε! Θα δεις πώς γίνεται. Για τον καθορισμό της θέσης των παικτών, ο υπολογιστής θα βάλει στη μνήμη του αυτό το πανί με τα τετραγωνάκια πάνω, στο οποίο θα τοποθετήσει την αριθμημένη εικόνα του γηπέδου που μεταδίδεται από την κάμερα. Από το σημείο αυτό μπορεί να χειριστεί πληροφορίες, να αναγνωρίσει τους συμπαίκτες του και τους αντιπάλους του και να καθορίσει τις θέσεις τους. Αυτός ο παίκτης, για παράδειγμα, βρίσκεται στη θέση K1, η μπάλα στη J2, το τέρμα στην E5 και μετά όλες αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται σε ένα δεύτερο υπολογιστή, έναν υπολογιστή αποφάσεων. Αυτός μεταφέρει όλες τις πληροφορίες στους παίκτες που βρίσκονται πάνω στο γήπεδο. Αυτός ο υπολογιστής διαθέτει ένα πρόγραμμα αποφάσεων που περιέχει κανονισμούς. Κανόνας νούμερο 1, ο παίχτης που είναι πιο κοντά στην μπάλα είναι αυτός που θα την πλησιάσει. Συνεπώς, είναι ο παίχτης της θέσης K1. Οπότε, ο δεξιός χαφ ανάβει τις μηχανές του για να πλησιάσει την μπάλα. Καλή επίθεση, πολύ καλή επίθεση. Δεν έχει σημασία που οι πίσω παίκτες δεν κινούνται και πολύ. Ω, εκεί το τέρμα κουνήθηκε, είναι γκολ. 1-0 για τη Γαλλία, πρέπει να το πούμε αυτό. Βεβαίως, διότι για να κερδίσει κανείς χρειάζεται ένα καλό πρόγραμμα στρατηγικής που να καθορίσει την καλύτερη τακτική παιχνιδιού. Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Παρίσι περιέχει περίπου 40 κανόνες. Με τη βοήθεια των κανόνων αυτών και αυτού που βλέπει η κάμερα, το πρόγραμμα θα αναθέσει μια θέση σε κάθε παίχτη. Ένα ρομπότ μπορεί να είναι επιθετικός ή αμυντικός ανάλογα με την περίπτωση. Ο τερματοφύλακας είναι προγραμματισμένος για να ακολουθεί συνεχώς την μπάλα. Οπότε πρέπει να επισημάνουμε, ωστόσο, πως η διαφορά μεταξύ των ομάδων βασίζεται πολύ στην ταχύτητα. Όχι μόνο την ταχύτητα αλλαγής στις θέσεις των ρομπότ, αλλά και στην ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ της κάμερας, των υπολογιστών και των ρομπότ. Και νομίζω πως για την ώρα η Γαλλία έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε αυτό το σημείο. Όχι μεγάλο, ένα μικρό πλεονέκτημα. Θα κερδίσουμε. Για να γίνει κατανοητός ο λόγος, γιατί κάποιοι είναι πιο γρήγοροι από τους άλλους, θα συγκρίνουμε δύο ομάδες, τους κίτρινους και τους μπλε. Πρώτα οι κίτρινοι. Ο χρόνος που η κάμερα εχμαλωτίζει την εικόνα, τη μετατρέπει, τη μεταδίδει σε ένα πρώτο υπολογιστή που αναλύει, μεταδίδει τα δεδομένα σε ένα δεύτερο υπολογιστή, που δίνει την εντολή στο ρομπότ να προχωρήσει. Περνάνε 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε τώρα. Μεταξύ της στιγμής όπου η κάμερα εχμαλωτίζει και τη στιγμή που προχωράει το ρομπότ, περνάει μόνο 1 δευτερόλεπτο. Οπότε αυτό τι σημαίνει για τον αγώνα στο γήπεδο? Φανταστείτε λοιπόν πως οι δύο κάμερες συλλαμβάνουν τη θέση της μπάλας ταυτόχρονα. Το μπλε ρομπότ αντιδρά σε 1 δευτερόλεπτο και κατευθύνεται στο μεταξύ μόνο προς αυτή τη θέση. Η κάμερά του συλλαμβάνει μια νέα θέση της μπάλας προς την οποία κατευθύνεται το ρομπότ, το 2 δευτερόλεπτο. Αλλά στο μεταξύ η κάμερά του συλλαμβάνει μια τρίτη θέση προς την οποία κατευθύνεται το ρομπότ, στο 3 δευτερόλεπτο. Μόλις η μπάλα σταματήσει, το ρομπότ την πλησιάζει. Εκείνη τη στιγμή, μόνο στο τέλος
τέλος των 3 δευτερολέπτων το κίτρινο ρομπότ μετακινείται. Δεν πηγαίνει όμως την μπάλα, αλλά στην πρώτη θέση που έχει καταγραφεί. Σίγουρα η κάμερά του έχει καταγράψει αυτή τη θέση, αλλά χρειάστηκε 3 δευτερόλεπτα για να φτάσει η εντολή στο ρομπότ. Οπότε, προφανώς, οι αριθμοί υπερβάλλουν. Στην πραγματικότητα χρειάζονται μεταξύ 250 και 300 δεκάτων του δευτερολέπτου από τη στιγμή που η κάμερα συλλαμβάνει την εικόνα και τη στιγμή που μετακινείται το ρομπότ. Με άλλα λόγια, τα ρομπότ εκτελούν περίπου 3 ή 4 εντολές το δευτερόλεπτο. Στο μεταξύ, οι ομάδες επιστρέφουν στον πάγκο για να βελτιώσουν τα ρομπότ. Στο πανεπιστήμιο, 40 άτομα ασχολούνται με αυτό το διαγωνισμό. Είναι χοντρικά 6 μήνες δουλειάς και πολλές βραδινές ώρες. Οπότε είμαστε πολλοί άνθρωποι, δουλεύουμε πολλές ώρες. Κάποια στιγμή σταματάμε πλέον να μετράμε τις ώρες που βρισκόμαστε εδώ. Έτσι είναι, διότι για να κατασκευαστεί ένα ρομπότ χρειαζόμαστε πολλές ειδικότητες. Χρειάζονται μηχανική, ηλεκτρονική και μηχανική πληροφορικής. Θα κερδίσουμε. 3-2 για μας το τέλος του αγώνα. Το μόνο που θέλουμε είναι να βλέπουμε. Προσοχή, πέναλτι! Και είναι γκολ! Οπότε ανεβαίνουμε κατηγορία. Πάμε στη μεσαία δηλαδή. Στη μεσαία κατηγορία είναι τα ρομπότ που έχουν περίπου 50 εκατοστά διάμετρο. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που είδαμε προηγουμένως είναι πως της μεσαίας κατηγορίας είναι εντελώς αυτόνομα. Για παράδειγμα, καθένα έχει μία κάμερα ενσωματωμένη, όπως και ένας υπολογιστής. Κάτι που τους επιτρέπει να αναλύουν το παιχνίδι και να παίρνουν αποφάσεις. Ενώ το πιο περίεργο είναι πως μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εάν αυτό δεν καταφέρει να πιάσει την μπάλα, ίσως εκείνο το μεταδώσει την πληροφορία και έτσι θα παίξουν συλλογικά. Κοίτα, ακόμη πιο περίεργο ζαμί. Το ήξερες πως κάθε ρομπότ μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια σε τι απόσταση βρίσκεται η μπάλα? Καθόλου άσχημα, έτσι δεν είναι? Πώς γίνεται αυτό? Θα χρησιμοποιήσει το φαινομενικό μέγεθος της μπάλας. Μόλις η μπάλα αγγίξει, το ρομπότ καταλαμβάνει αυτή την επιφάνεια πάνω στην οθόνη της κάμερας. Όπου το ρομπότ γνωρίζει τη σχέση μεταξύ της επιφάνειας που καταλαμβάνει η μπάλα στην οθόνη της κάμερας και την απόσταση που πράγματι βρίσκεται η μπάλα. Συνεπώς, αρκεί να υπολογίσει τη διάμετρο της μπάλας για να ξέρει σε τι απόσταση βρίσκεται. Εκεί, για παράδειγμα, η διάμετρος είναι 2 φορές μικρότερη. Η μπάλα βρίσκεται στο 1 μέτρο. Το πρόβλημα είναι πως αυτή η απόσταση του 1 μέτρου μεταξύ της μπάλας και του ρομπότ είναι η ίδια σε όλο το τόξο του κύκλου. Συνεπώς, για να καθορίσει κανείς την ακριβή θέση της μπάλας, θα πρέπει να ξέρει πού βρίσκεται πάνω σε αυτό το τόξο του κύκλου. Με ποιο τρόπο? Πρώτα το ρομπότ γνωρίζει την δική του θέση. Στη συνέχεια μπαίνουμε στη θέση του. Ορίστε τι βλέπει. Η μπάλα στα δεξιά του οπτικού τόξου υπολογίζει τη γωνία που δημιουργεί η μπάλα με το οπτικό τόξο. 20 μοίρες. Κατόπιν αναφέρει αυτή τη γωνία πάνω στο γήπεδο. Το τόξο του κύκλου τέμνεται και έτσι καθορίζονται οι ακριβείς συντεταγμένες της μπάλας. Αυτό το ρομπότ βρίσκεται στη θέση D4. Μόλις οριστούν οι συντεταγμένες του, το ρομπότ μπορεί να τις μεταδώσει σε ένα άλλο ρομπότ από την ομάδα που βρίσκεται κοντά στην μπάλα, αλλά δεν μπορεί να τη δει λόγω ενός αντιπάλου. Από την κάμερα και τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους συμπαίκτες, κάθε ρομπότ ρυθμίζει την πορεία του. Αυτή η συνεργασία όμως έχει και όρια. Τα ρομπότ είναι στην ουσία ανίκανα να κάνουν πάσες, αλλά αυτό δεν τα εμποδίζει να σημαδεύσουν τα δίχτυα.